Λοιπόν, το αλλάζουμε τελείως και πάμε στο ωραιότερο εξώφυλλο που εγώ έχω δει. Θα το δείξω πρώτα πρωτού πας στην κόντρα. Βεβαίως. Είναι το σημερινό Downtown, λοιπόν. Mm-hmm. Το επετειακό Downtown. 21 χρόνια. Χρόνια πολλά Downtown. Και μπράβο που κατάφεραν και στο Θανάστρο, τον Αναγνωστόπουλο και στην Άντση, τα Μπέτο Γλυκόλη στην ομάδα των παιδιών. Και έχουν στο εξώφυλλό του τη μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ που σπάνια μπαίνει στην εντεύξη, που δεν είναι άλλη από την Ελένη Μενεγάκη. Συγκλονιστική. Γιορτινή, φωτογραφημένη από τη Ρούλα Ρέβη Θεά, με ένα κόκκινο φόρεμα, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις σε περιοδικά. Λοιπόν, ωστόσο, κάτι έχεις να μας δείξεις εσύ. Κοίταξε, μπήκα μέσα στη μέση γιατί δεν έχω ντυθεί εξώφυλλο, αλλά θα δείξω δύο εξώφυλλα, τα οποία όπως μπορείτε να δείτε, κάτσα να κάτσω πιο εδώ για να μην κρύβω. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλές διαφορές, πώς λένε, ομοιότητες μεταξύ τους. Έχουμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν λίγα πράγματα, το χρώμα των μαλλιών, κάποια σκισίματα βλέπουμε εδώ, το ένα πιο, το άλλο πιο. Α, θα σας πω ακριβώς. Βλέπουμε στα αριστερά της οθόνης το εξώφυλλο του OK πριν από αρκετά χρόνια, με την Έλενα Παπαρίζου να είναι έτσι φάτσα φόρα, με ένα κατακόκκινο φόρεμα, καρασέξι, με ένα πολύ επίσης αποκαλυπτικό ντεκολτέ και ένα πόδι. Τα έχει λίγο ψηλό όλα έξω, με την καλή έννοια πάντα. Φωτογραφημένη για τα 10 χρόνια του OK. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Πότε θυμάσαι ακριβή ημερομηνία, χρονολογία, ρε Μαρίνε? Όχι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το εξής όμως. Ότι όλες οι φωτογραφίες οι οποίες γίνονται σε περιοδικά στην Ελλάδα και το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά και στο εξωτερικό πολλές φορές, βασίζονται στην Ελλάδα σε κάποια κόνσεπτ του εξωτερικού. Δηλαδή, μας δείχνουν, σας το λέω και εγώ που έχω φωτογραφηθεί ούκο λίγες φορές, ένα κόνσεπτ, τι λες να κάνουμε αυτό, τι λες να κάνουμε εκείνο, γιατί το εξωτερικό είναι και πολύ ψαγμένα και πολύ εμπνευσμένα. Λοιπόν, ένα εορταστικό λοιπόν τεύχος. Είναι πολύ φυσιολογικό να μοιάζει το ένα με το άλλο. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν την έχουμε δει μόνο στο OK, στο Downtown και το συγκεκριμένο εξώφυλλο, αλλά και σε πάρα πολλά, και σε InStyle του εξωτερικού και σε Celebrity του εξωτερικού. Είναι ένα γιορτινό εξώφυλλο με ένα κόκκινο φόρεμα και ένα πόδι μπροστά. Ναι, βρε Κατερίνα μου, αλλά να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Είναι πανομοιότυπο. Δηλαδή, βλέπει τις δύο πρωταγωνίστες του εξώφυλλου πίσω. Η ημερομηνία της χρονιάς τέλος πάντων που πέρασε ή που έρχεται, τι που έρχεται προφανώς, και ακριβώς την ίδια πόζα. Και σωστά λες, όντως παίρνουν έμπνευση και από το εξωτερικό, αλλά είναι ας το ίδιο. Το χρώμα, δηλαδή, τουλάχιστον. Θα μπορούσε να αλλάξει πόζα τουλάχιστον. Ρε, αυτό παιδιά, είναι ίδιο. Τι λέτε τώρα, οι πιο πολλές Ελληνίδες έτσι φωτογραφίζονται στα εξώφυλλα. Υπάρχει κάποιος κανονισμός για τα εξώφυλλα, μπορεί να κάτσει σχήμα. Άλλο λέμε για το ίδιο φόρεμα, υπάρχει κανονισμός. Δεν είναι το ίδιο φόρεμα. Ακριβώς το ίδιο φόρεμα είναι καλέ. Κοιτάξτε, παιδιά, πρέπει να δούμε τις διαφορές εδώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα, γιατί είμαστε ειδικοί ούτε καν. Καθόλου το ίδιο δεν είναι. Οι διαφορές είναι ξεκάθαρες. Βλέπετε ότι το μπούστο της Έλενας Παπαρίζου είναι ξεκάθαρα έτσι λίγο πιο ανοιχτό. Η Ελένη Μενεγάκη έχει ένα πιο μικρό V. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι και μάνα ξεκάθαρα. Εντάξει, έχει και μια διαφορετική ηλικία. Πάντα με την καλή είναι να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, να πούμε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που μένει αρκετά ακάλυπτο στην Ελένη Μενεγάκη είναι από το μπούτι και κάτω υπάρχει έτσι μια ωραία. Όπως και στην Έλενα. Και στην Έλενα. Υπάρχει από κάτω έτσι ένας αέρας. Με έχει ξετρελάνει, δε. Το παπούτσι της Ελένης Μενεγάκη είναι καταπληκτικό και πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Ναι, είναι ένα πέδιλο το οποίο έχει τις πέτρες του. Καμία σχέση, νομίζω γόβα φοράει, δεν μπορώ να δω η Έλενα τι φοράει. Και αυτή, ναι, η Έλενα λέω. Φοράει ένα πολύ ωραίο παιδί, λέμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, για να είμαστε και δίκαιοι. Νομίζω ότι αυτή η κόντρα έχει ισοπαλία. Τα δύο εξώφυλλα είναι 1-1. Και γιατί? Μπορεί λοιπόν το OK να το έκανε πρώτο, αν το θέλουμε, γιατί όντως το είπες πολύ σωστά, στο εξωτερικό το έχουμε δει πολλές φορές να γίνεται. Ωστόσο, το Downtown έχει εξασφαλίσει συνέντευξη από τη μεγαλύτερη τηλεοπτική στάρ στην Ελλάδα για τα χρόνια που είχαμε και θα έχουμε, την Ελένη Μενεγάκη.